φορά. Λοιπόν, το... αυτή τη φορά... Αυτό τι είναι? Μας είχαν φλωμώσει, ναι, μας είχαν βάλει... Μας δίνανε συνέχεια με χειροπέδες, αυτές οι χειροπέδες. Ναι. Τα χέρια σου στα κάγκελα, ένα πόδι στα κάγκελα και μέσα στη μέση της θάλασσας να έχεις τουλάχιστον 50 κομμάτες που να έχουν επιβιβαστεί, να σε συνοδεύουν τουλάχιστον 15 ζώα διακμής κομμάτες πάνω, να έχουν το ελικόπτερο από πάνω και να σε δένουν για να μην κάνεις τι. Να σε βάζουν να κάτσεις μετά 30 ανθρώπους σε 20 τετραγωνικά και να περάσουν 10 ώρες για να σου επιτρέψουν να πας να κάνεις 3 τουαλέτες. Και να αναγκάζονται ορισμένες φορές να κάνουν κάποιοι άνθρωποι την ανάγκη τους εκτάκτως εκεί. Οπουδήποτε. Ναι. Θέλω να πω ότι ορισμένα από τα μέσα που χρησιμοποιούν και τα οποία βέβαια είναι περιορισμένη η αντίληψή τους, έχω την εντύπωση, δεν καταλαβαίνουν ότι δεν δημιουργούν πρόβλημα σε αυτόν στον οποίο τα επιβάλλουν, αλλά μάλλον στους ίδιους προκαλούν πρόβλημα. Τέλος πάντων, εμείς προσπαθήσαμε άλλη μια φορά. Ίσως το γεγονός ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται από τόσα και τόσα προβλήματα να θέτει και ένα ερωτηματικό, και εγώ σε αυτό θα ήθελα να απαντήσω και με αυτό να ξεκινήσω. Πολλοί κόσμοι θα αναρωτηθεί, ξοδεύετε κάτι από την καρδιά σας, κάτι από την ψυχή σας, την ενέργειά σας όλοι για να πάτε να βοηθήσετε την Παλαιστίνη. Και εμείς την αγαπάμε την Παλαιστίνη, αλλά εδώ ο τόπος έχει μια προτεραιότητα. Θέλω να πω ότι η προτεραιότητα που δίνουμε στον τόπο μας δεν μπορεί να είναι μόνο να καταπιανόμαστε με το άμεσο πρόβλημα που μας απασχολεί. Πρέπει να την δούμε τη χώρα μας πού είναι, πού βρίσκεται, σε ποια περιοχή βρίσκεται, με ποιους λαούς συνδέεται, ποιες χώρες την περιβάλλουν, ποια είναι η γεωπολιτική δομή αυτής της περιοχής, χωρίς να τοποθετείς τη χώρα σου μέσα στην γεωγραφία της, στην καρδιά της γεωγραφίας της, χωρίς να της δίνεις μια δυνατότητα να έχει σχέσεις γύρω της, καλές, με τις βαλκανικές χώρες, με τις μεσογειακές χώρες, με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, χωρίς να δημιουργείς πρόσωπο στη χώρα σου, χωρίς αυτό το πρόσωπο του ελληνικού λαού να το στέλνεις στους άλλους λαούς, στους αραβικούς λαούς σήμερα, στο λαό της Παλαιστίνης, δεν μπορείς να κάνεις και πολιτική ανασυγκρότηση σε αυτές τις χώρες. Η χώρα δεν θα ανασυγκροτηθεί μόνο με το να ρυθμίσεις λογιστικά τα θέματα των δανείων. Η χώρα θέλει να ξαναμπεί και στον διεθνό καταμερισμό εργασίας με έναν καινούριο τρόπο και να ανασυγκροτηθεί και με μια καινούρια αντίληψη. Αυτό το σχέδιο, το μικρό το δικό μας, αυτή η μικρή μας προσπάθεια, έχει το στοιχείο της υπομονής, της επιμονής, της θέλησης και της θυσίας στο μέτρο του εαυτού μας. Του ακτιβισμού, αλλά και της μικρής θυσίας στο μέτρο του εαυτού μας, για να πετύχουμε κάτι. Θα έλεγα πως και ο ελληνικός λαός, με υπομονή, επιμονή, με θυσίες στο μέτρο του δυνατού, θα καταφέρει να ανασυγκροτήσει αυτή τη χώρα κάποτε, γιατί αυτή και μόνο είναι η λύση, γιατί η χώρα αυτή χρειάζεται να ξαναβρει την ψυχή της και εμείς για αυτή την ψυχή της κάνουμε αυτό το μικρό εγχείρημα, το οποίο συμβάλλουμε και προς τους άμεσους αποδέκτες, τους Παλαιστίνιους, να τους δώσουμε χαρά και αλληλεγγύη και δύναμη, αλλά και να αφήσουμε να περάσει το μήνυμα εδώ στους συμπολίτες μας, στους συνανθρώπους. Ωραία. Να σε ρωτήσω, επειδή είσαι ένα τόσο άλλο σε ξέρουν εκεί πέρα. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, ποια ήταν η συμπεριφορά του στυλ, ξέρεις, την προηγούμενη φορά που σε είχαν κακοποιήσει και τόσο, δηλαδή. Πάλι, επειδή ήμουν εγώ εκείνος ο οποίος κρατούσα τον τηλεβόα, δημιουργήσαμε αμέσως. Επειδή κρατούσα τον τηλεβόα όπως και την προηγούμενη φορά, η σχέση μας ήταν άμεση. Και με το που ανέβηκαν πάνω στο πλοίο, επιδίωξαν να με συναντήσουν. Για να μην ξεπερώσουν. Δηλαδή, ναι. Ναι. Είχα δίπλα μου το πολύ καλό νέο βουλευτή, τον Διαμαντόπουλο τον Βαγγέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προσπάθησε να τους αποθήσει, να... τώρα εξουδετερώσαν, χρησιμοποίησαν και τα τέιζερ, αυτά που λέμε τα ηλεκτρόδια, τα ηλεκτροσοκ.
Στη συνέχεια, εγώ βλέποντας την κατάσταση και παρά το ότι είχα την ευθύνη να συνεχίσω να λέω αυτά που έπρεπε να λέω, προσπάθησα να παρέμβω. Εκεί εξουδετερώσαν εμένα με τον ίδιο τρόπο, υπιότερο θα έλεγα. Γιατί τον είχαν ρίξει κάτω το Βαγγέλη, έτρωγε και μερικές πλωσιές, που πέρασαν χειροπέδες, με έσυραν, με πήγαν κάπου, με έδεσαν. Και σε παίρνω σε δύο. Με αυτόν τον τρόπο εξουδετερώθηκα. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι μόλις μάζεψαν όλο τον κόσμο, μια και να πούμε για τον εαυτό μου. Τους 33. Και κάτσαμε όλοι εκεί, ήρθαν αμέσως και είπαν, η πρώτη λέξη που ακούσαμε από το στόμα τους ήταν Βαγγέλης. Και στη συνέχεια μου έστειλαν δύο ανθρώπους να μου πούνε ότι θέλουν να κάνουν μαζί μου μια ιδιαίτερη συζήτηση. Ζήτησα να μιλήσουν εκεί, μπροστά σε όλους. Όπως μας είχαν καθίσει κάτω και πολλούς μας είχαν δέσει. Μίλησε. Με χειροπέδες τώρα. Ναι, με χειροπέδα, ναι, ή άλλους στριμωγμένους κάτω. Γιατί μας είχαν περιβάλει εκεί μετά. Ήταν πάνω πλοί. Ήταν από πάνω μας, από δίπλα μας. Και εκεί τους είπα ότι εγώ δεν έρχομαι να συζητήσω. Ό,τι θέλετε να πείτε, το πείτε εδώ. Επέμεινε. Έφυγε ο άνθρωπος. Ξαναγύρισε. Έλα μέσα να κάνουμε ξεχωριστή συζήτηση. Θέλουμε μαζί σου μια ιδιωτική συζήτηση. Αρνήθηκα πάλι την ιδιωτική συζήτηση. Ενημέρωσα και τα παιδιά. Τους λέω, θέλω να με πάνε για μια ιδιωτική συζήτηση. Να κάνουμε μια προσπάθεια να μην με αποσπάσουν. Αφού το δοκίμασαν μερικές φορές, είδαν ότι δεν και είδαν ότι κάπως διαμορφώσαμε γύρω μου έτσι, κάπως τοποθετηθήκαμε. Το άφησα για αργότερα. Είχα μια ανάκριση από 5 υψηλοβάθμα στελέχη των υπηρεσιών τους το βράδυ το χθεσινό. Αλλά σε αυτή την ανάκριση δεν είχα διάθεση να κάνω συζήτηση μαζί τους. Άκουσα ορισμένα από αυτά που είπαν, ζήτησα να φύγω. Τους είπα ότι όταν θα άρουν τις απελάσεις και όταν θα ανοίξουν τα αυτιά τους και όταν θα ξαναγίνουν χώρα δημοκρατική και όταν θα δείξουν ευαισθησία, τότε ας μας καλέσουν στη χώρα τους να πάμε σε σεμινάρια ή όπου αλλού θέλουν να συζητήσουμε για το Παλαιστινιακό, να συζητήσουμε για οποιοδήποτε άλλο θέμα, σαν ίση προς ίσως. Με χειροπέδες, με ανθρώπινο... με χειροπέδες και με το να κατεβάζουν το στόλο τους, να κατεβάζουν 5 αντιτορπιλικά, 20 ζώδια, το ξαναλέω, 2 κανονιοφόρους νερού, ελικόπτερα, να φέρουν τα ρημουλικά τους. James Bond, νούμερο... Πάνω από 300-400 κομμάντος, οι οποίοι ο καθένας είχε 3-4 ειδών όπλα. Με αυτόν τον τρόπο το Ισραήλ δεν παίρνει θέση στην κοινωνία των πολιτών. Ναι. Θα έλεγα ούτε καν και στην κοινωνία των εθνών, αλλά ας μην το πάμε πολύ μακριά. Αλλά ας φροντίσουν να αλλάξουν πολιτική, να αλλάξουν κυβέρνηση, αν αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναπροσανατολιστεί, να βρουν μια καλύτερη κυβέρνηση, κάτι να κάνουν, να συμφιλειωθούν με τους ανθρώπους. Τους το λέγαμε συνέχεια. Φροντίστε, αν θέλετε να συνυπάρξετε, πρέπει να συμφιλειωθείτε. Με το να έχετε γύρω σας εχθρούς, με το να έχετε 300 εκατομμύρια Άραβες εχθρούς, με το να έχετε 1,5 δισεκατομμύρια Μουσουλμάνους εχθρούς, δεν θα μπορέσετε να σταθείτε. Αυτή τη στιγμή υπονομεύετε το μέλλον των παιδιών σας, υπονομεύετε το μέλλον αυτής της χώρας σας, υπονομεύετε την δυνατότητα επιβίωσής της. Αυτά σε γενικές γραμμές. Έχεις αρκετά.